Πώς την ακούτε την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων? Με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε κατανοητό στον ελληνικό λαό είναι ότι είτε Νέα Δημοκρατία ψηφίσει, είτε ΣΥΡΙΖΑ, ή να το πάρουμε κι αλλιώς είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία για να τηρήσουμε και τη σειρά τη σημερινή. Κομισιόν θα βγει, Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει. Όποιος διάβασε, έριξε μια ματιά στην τελευταία έκθεση, τη μεταμνημονιακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κατάλαβε τα πάντα. Ακόμη και τα τελευταία ψηφοθερικά ψίχουλα που έδωσε η κυβέρνηση είναι με το μαχαίρι. Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να πάρει νέα μέτρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους δύο μονομάχους που τα αναλύουν και τα λένε τόσο ωραία. Πρέπει όμως να δούμε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι πάλι το πάπλωμα θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ναι. Το λέτε βέβαια διαρκώς στο Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό, από την αρχή της κρίσης. Γενικώς καταφέρεστε εναντίον του δικομματισμού, είτε με την τωρινή μορφή, είτε με την παλιότερη μορφή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχει μια στασιμότητα στα εκλογικά σας ποσοστά, διαχρονικά. Σας απασχολεί ότι δεν μπήθη ο πολιτικός λόγος? Ή στις ευρωεκλογές, για παράδειγμα. Στις ευρωεκλογές, που είναι και το πιο πρόσφατο. Πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία για να απαντήσω και σε αυτό το θέμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το πολιτικό σύστημα, όπως είναι δομημένο, έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά και από την περίοδο της κρίσης και μετά να εμφανίσει κόμματα μιας χρήσης, κόμματα τα οποία εμφανίζονται με έναν τίτλο. Αυτό είναι ο τίτλος στον οποίο καταφέρουν αυτόν τον τίτλο να πάρουν ψήφους. Να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, να μπουν στην Βουλή, να συνεργαστούν με μια κυβέρνηση που θα προκύψει και από εκεί και πέρα εξαφανίζονται. Το είδαμε και τώρα. Εξαφανίστηκαν. Πού είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, πού είναι η Ένωση Κεντρών, πού είναι η Δημάρ, πού είναι... Όλοι αυτοί έχουν καταφέρει και απορροφώνται από τα δύο κόμματα εξουσίας. Εμείς λοιπόν, βλέποντας αυτά τα κόμματα με τη χρυσόσκονη, όπως είναι τώρα του κυρίου Βαρουφάκη και του κυρίου Βελόπουλου, οι οποίοι προβάλλονται και πάρα πολύ από τα μέσα, έχουμε να πούμε στον ελληνικό λαό ότι και αυτοί, όπως και οι προηγούμενοι, θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Άρα ενισχύστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί? Γιατί σε απότερο χρόνο, και σε αυτό το πιστεύω βαθιά, οι δύο μονομάχοι θα συνεργαστούν. Θα προκύψει μια μεγάλη κυβέρνηση συνεργασίας και με τρίτο εταίρο. Εσείς βλέπετε, δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ? Το μαζί. Βλέπω, ναι. Το βλέπω. Μάλιστα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ βλέπετε. Ναι. Προφανώς. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Μάρδας θέλει να παρουσιάσει κάποια στοιχεία του 2017, τέλος του 2017, σεβαστό και απολύτως αντιληπτό. Και το 2018 και το 2019. Ναι, να ολοκληρώσω. Πρόσφατα στοιχεία αποδεικνύουν και μπορώ να σας τα δείξω αν θέλετε, ότι ένας στους τρεις Έλληνες βρίσκεται στο όριο και κάτω από το όριο της φτώχειας. Εάν αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, τότε πράγματι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Ένα δεύτερο. Δώσατε, έχετε περικόψει 100, έχετε δώσει 1 και πρέπει ο κόσμος να γυρίσει και να σας ψηφίσει. Δεν μπορεί ο κόσμος να γυρίσει και να ψηφίσει δύο μονομάχους οι οποίοι ακολουθούν την ίδια λογική και την ίδια πολιτική. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι πως πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ επέτυχε πράγματα που δεν θα μπορούσε να πετύχει η Νέα Δημοκρατία. Διότι με αριστερή φρασιολογία εφάρμοσε μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Από κοινού βέβαια, τον Αύγουστο του 2015, 222 ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο και φυσικά την ένταξη της χώρας, όλης της χώρας, στο υπερταμείο. Άρα, για να κλείσω, καλούμε τον ελληνικό λαό να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να ξεχάσει, να αφήσει πίσω του τα κόμματα της χρυσόσκονης, τα κόμματα που αναφύονται σαν μανιτάρια και εξαφανίζονται την επόμενη μέρα και να δώσει δύναμη στη δική του δύναμη.